Δημήτρη Κουτσούμπα. Τούτη την ώρα ακριβώς που γίνεται και η συνέντευξη τύπου, οι αγρότες της Δολοκαρνανίας, παρέα με τους αγρότες όλης της Ελλάδας, έχουν ξεκινήσει το διπουργικό τους για την Αθήνα, για το μεγάλο συλλαγητήριο των αγροτών, που όμοιό του, από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν έχει ξαναγίνει. Σήμερα οι αγρότες, την Πέμπτη είναι η υγειονομική για τα προβλήματα στην υγεία, συνολικότερα που έχουν κινητοποιήσει. Οι φοιτητές μας ασταμάτητα καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους για τα προβλήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο. Καθημερινή είναι η αγανάκτηση για την ακρίβεια που υπάρχει μέσα στα λαϊκά στρώματα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει λαϊκή αντιπολίτευση. Αλήθεια, όλο αυτό που γίνεται σήμερα στην κοινωνία δεν είναι μια λαϊκή αντιπολίτευση έναντι της αντιλαϊκής πολιτικής που βιώνουμε καθημερινά. Σήμερα οι αγρότες στην Αθήνα δεν θα είναι μόνοι τους. Παρέα τους θα είναι οι εργάτες, θα είναι φοιτητές, έτσι όπως πρέπει. Κοινά προβλήματα, κοινός αγώνας. Τα λαϊκά στρώματα παλεύουν μαζί. Τον αχέρι νιβιτάλου που λέει ο λαός μας, και οι δυο μαζί το και τα δυο μαζί το πρόσωπο, ένα πρόσωπο για να καθαρίσει, για να γίνει πρόσωπο της δικαιοσύνης κατά της αδικίας που υπάρχει στις κοινωνικές αδικίες σήμερα, κατά της απειλής του συστήματος που ζούμε και βιώνουμε. Το χέρι του εργάτη, του αγρότη, του φοιτητή, του μικροεπαγγελματία, του νεολαίου και του συνταξιούχου, της γυναίκας και του άντρα, που τους κάνει το πρέπει να ενωθούν παρέα και να στραφούν κατά της πολιτικής που τους κάνει το βίο αβίωτο για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, που αυτό βέβαια απαιτεί τελείως διαφορετικές πολιτικές συνθήκες. Μέσα σε αυτό που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία πραγματοποιείται και η επίσκεψη του Γενικού μας Γραμματέα στον Ομό. Και νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη περίοδος και μπροστά στις ευρωεκλογές που έχουμε τον Ιούνιο να κάνει το οδοπυρωτικό αυτό, να συζητήσει με τους Δολοκαρνάνες που κακά τα ψέματα τα προβλήματά τους δίνουν και παίρνουν καθημερινά. Η επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί από το νοσοκομείο Μεσολογγίου, εκεί θα είναι η πρώτη στάση, όπου θα έχει συνάντηση με τους υγειονομικούς, με νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τους γιατρούς του νοσοκομείου, γιατί τα προβλήματα γνωρίζετε πολύ καλά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν αποκλείεται και έχουν φανεί διαθέσεις της κυβέρνησης ακόμη και να το κλείσει το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Άλλωστε μια εποχή που τα πάντα ιδιωτικοποιούνται, όπως τώρα ο κύριος Άδωνης μας λέει ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση να έχουμε τα απογευματινά χειρουργία που ο καθένας θα βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει για την υγεία του και όποιος έχει θα τη βρίσκει. Θεωρούμε κρίσιμο αυτή την επίσκεψη και σημαδοδοτούμε κάποια πράγματα σαν ΚΚΕ για τον τομέα της υγείας. Θα συνεχιστεί η επίσκεψη στο Αιτωλικό, όπου από τα δυτικά γεφύρια του Αιτωλικού θα περιοδεύσει στον κεντρικό δρόμο του Αιτωλικού και θα καταλήξει στο Δημαρχείο Αιτωλικού, στο πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού, όπου θα έχει συνάντηση με τους ψαράδες του Αιτωλικού, με αγρότες της περιοχής, να συζητήσει τα προβλήματα που υπάρχουν και για το Αιτωλικό και για την Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, αλλά και τα προβλήματα των αγροτών, μιας και οι αγροτικές κινητοποίησεις είναι σε αυτό το σημείο που βρίσκονται με τα οξυμένα. Τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, όπως όλοι παραδέχονται, ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται. Και στη συνέχεια, μετά τη συνάντηση αυτή, θα είναι στο Αγρίνιο, όπου από την πλατεία Ειρήνης θα περπατήσει την οδό Παπαστράτου να δει τους καταστηματάρχες, εμποροϋπαλλήλους, αγρινιώτες και θα καταλήξουμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, Αναστασιάδη 1, όπου εκεί θα έχει συναντήσεις με φορείς και με το λαό της περιοχής και εκεί έτσι θα ολοκληρωθεί η περιοδία του Γενικού Γραμματέα στον νομό μας. Πιστεύουμε και καλούμε τον κόσμο να πάρει μέρος σε αυτή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα, να βάλει και προβλήματα αν θέλει και ο ίδιος ο λαός και φυσικά να στηρίξουμε όλο αυτό το διαπορικό του Γενικού μας Γραμματέα που κάνει το ΚΚΕ, γιατί πιστεύουμε
ότι η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στην κοινωνία μπορεί να είναι τόσο ισχυρή όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ. Απαιτείται ισχυρό ΚΚΕ και αυτό πρέπει να το δούμε και στις ευρωεκλογές, όπως το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή των κομμουνιστών, τόσο πιο δυνατή γίνεται η φωνή του λαού για τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά. Ευχαριστώ για την εισαγωγική μου τοποθέτηση και παρακαλώ